Στο στίγμα της κυβέρνησης για αναβάθμιση της δημόσιας υγείας εστίασε το απόγευμα κατά την επίσκεψή του στο Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επέλεξε το μοναδικό αμυγός παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο εξήγηλε μια σειρά μέτρων αναβάθμισης, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού, των χειρουργείων και μια σειρά έργων υποδομής που θα το αναγάγουν σε σύγχρονο νοσοκομείο, υλοποιώντας ένα χρονίζον πάγιο ζητούμενο, του οποίου η συνολική αναβάθμιση αποτέλεσε και προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά όμορφο και καλό νοσοκομείο. Δεν ήταν αυτονόητο να το είχαμε. Για να το έχουμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν εργαστεί πάρα πολύ και το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει το καθήκον του. Είχα επισκεφθεί και προ-δεκαετίας Υπουργός Υγείας στο Καραμανδάνιο, πάλι σε μια κρίση τότε, που πάλι τότε λέγανε το Καραμανδάνιο θα κλείσει. Τότε είχα παρέμβει για να μην κλείσει, σε εποχές σκληρής λιτότητας, και με απόφασή μου τότε είχε παραμείνει ανοιχτό. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που σήμερα όχι μόνο είναι ανοιχτό, αλλά είναι ανακαινισμένο. Στην πρόσφατη προκήρυξη των γιατρών που υπέγραψα, έχουμε προκηρύξει όλες τις οργανικές ιατρικές θέσεις του νοσοκομείου, ώστε να καλύψουμε τα όποια κενά, όχι με μετακινήσεις γιατρών, αλλά με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Και με την ανακαίνιση των χώρων, των χειρουργείων και την εγκατάσταση τομογράφου, το νοσοκομείο αυτό πια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία των Αθηνών. Επιπρόσθετα, στην πρώτη επίσκεψή του μετά την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Υγείας, ο Υπουργός δήλωσε περήφανος που έχουν προκηρυχθεί θέσεις για μόνιμες προσλήψεις, αλλά και ότι θα λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος του νοσοκομείου σε χρόνο ρεκόρ. Αποφάσισα σήμερα να επισκεφθώ το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, παιδιατρικό νοσοκομείο, διότι ήθελα πρώτα απ' όλα να δω από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Υλοποιήθηκε η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανακαινιστεί με χρήματα του Υπουργείου Υγείας το Καραμανδάνιο νοσοκομείο, όπου μπορεί να διαπιστώσει ακόμα και ο πιο σφοδρός επικριτής μας πλέον το νοσοκομείο αυτό, ένα καινούριο νοσοκομείο, μέσω της ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει και εντελώς καινούρια χειρουργία, πάρα πολύ σύγχρονα, και ήθελα να συγχαρώ προσωπικά και τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και την κυρία διοικήτρια του νοσοκομείου για την ταχύτητα που υλοποιήθηκε το έργο της εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου. Είχα δώσει εντολή στον κύριο διοικητή να πάμε όσο είναι πιο γρήγορα και να έρθει εδώ το σχετικό μηχάνημα και να λειτουργήσει, καθώς δεν υπάρχει άλλο παιδιατρικό νοσοκομείο στο δυτικό άξονα και πιστέψαμε από την αρχή ότι χρειάζεται να λειτουργεί εδώ ο τομογράφος. Είμαι πολύ ευτυχής που σε ένα μήνα, είναι χρόνος ρεκόρ, έχει γίνει όλη αυτή η εγκατάσταση που είδατε κάτω και σε λίγες μέρες θα μπορεί να λειτουργήσει ο τομογράφος, να αρχίσει να εξυπηρετεί τους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής. Τον Υπουργό βέβαια υποδέχθηκε με συνθήματα κατά των απογευματινών χειρουργείων ομάδα των νοσοκομειακών ιατρών και συνταξιούχοι, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του στο νέο αυτό μέτρο. Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας προείδρευσε σύσκεψης στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Μακάρι να ερχόντουσαν περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές και μακάρι όλες μας οι προκηρύξεις να πληρώνονταν με κόσμο. Αυτό θα μας έδινε μεγάλη χαρά. Ξέρουμε όμως όλοι ότι πάρα πολλές από τις προκηρύξεις μας γίνονται, μένουν άγονες. Πιστεύω ότι στο Καραμανδάνιο δεν θα γίνει αυτό, γιατί επειδή το νοσοκομείο δουλεύει καλά, αυτό είναι πολύ συνήθως, είναι μαγνήτης για να προσελκύσει μόνιμο προσωπικό. Άρα πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Όλες οι μεταρρυθμίσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή και τα απογευματινά χειρουργεία και η δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να μπορούν να έχουν ιδιωτικό έργο πέραν του ωραρίου του στο ΕΣΥ και ό,τι άλλο σκεφτούμε γίνονται για να καταστήσουμε τις θέσεις των λειτουργών του ΕΣΥ περισσότερο ελκυστικές και άρα να αυξήσουμε τις πιθανότητες περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσολόγοι, περισσότεροι νοσηλευτές να επιλέξουν να έρθουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες όπως ήταν από 20-30 χρόνια. Έχουν αλλάξει. Και πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε το σύστημά μας περισσότερο ανταγωνιστικό. Τα δημόσια νοσοκομεία δεν συναγωνίζονται τα ιδιωτικά νοσοκομεία σε ξενοδοχειακή υποδομή. Παρότι υπάρχουν μερικά δημόσια νοσοκομεία που είναι πάρα πολύ καλά. Άλλα που δεν είναι. Όμως έχουν δύο σημαντικές διαφορές. Έχουν ένα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εξαιρετικά εκπαιδευμένο και έμπειρο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι συνήθως τα πολύ βαριά περιστατικά τελικά καταλήγουν πάντα στο ΕΣΥ, για να μιλάμε και λίγο έτσι με ειλικρίνεια. Και δεύτερον, έχουν τιμές που βάλαμε στην απογευματινά χειρουργία είναι εξαιρετικά χαμηλότερες του ιδιωτικού τομέα. Στην πραγματικότητα καθιστούμε
προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας σε ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, θα παξουέψουν 3 και 4 φορές περισσότερα χρήματα.